Εντάξει, νιώθω καλά. Αρχικά νιώθω άγχος. Νόμιζα ότι αρέσκει ένα θετικό στο σπίτι να γίνει κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά μετά, επειδή σε άλλο σπίτι έχω κάποιον που σε φαθήν ομάδα, λέω, σκέφτομαι καλύτερα να ξέρω παρά να μην ξέρω και να κολλώ πιο νεύρα σπέν μπροστά μου. Γιατί είμαστε δαμέ μια μικρή οικογένεια, μια μικρή κοινωνία και προσπαθούμε ο ένας να βοηθούμε τον άλλον και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Με το να ξέρουμε, με το να φοβούμαστε να κάνουμε το τεστ του κορονοϊού και να μην ξέρουμε αν έχουμε κορονοϊό, ξέρω εγώ, μπορούμε να κολλούμε και να αρρωστούμε τον κόσμο. Και κάποιος μπορεί, επειδή έχει ανθρώπους που δεν έχουν συσύμπτωματα με τον κορονοϊό και μπορεί να μην τους επηρεάσει καθόλου. Αλλά έχει άλλους που μόλις πιάνουν τον κορονοϊό μπορεί να μπουν στην εντατική ή ακόμα και να προκαλέσει θάνατο. Έτσι ώστε άμα προστατεύουμε, ξέρω εγώ, όχι μόνο τον εαυτό μας, δηλαδή να μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε γλύωρα, προστατεύουμε και τους που αγαπούμε, αλλά και τους που γύρω μας. Πήρατε θέση κορονοϊού, πώς ήταν η εμπειρία? Εντάξει, στην αρχή βασικά εντάξει όλοι ήταν λίγο τρομοκρατημένοι για τη μέθοδο πώς είναι να γίνει, αλλά βασικά απλά ιδέα, εντάξει, είναι κάτι τραγικό. Φοβήθηκες ή? Στην αρχή ναι, αλλά επειδή είναι δίπλα καθηγητές που ξέρω και έχω εμπιστοσύνη, όχι. Η διαδικασία πώς σου φάνηκε? Απλή και γρήγορη.